αυτονόητο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι δεν μπορούμε, αλλά ούτε πρόκειται να ανεχθούμε παραβατικές συμπεριφορές οι οποίες αμφισβητούν ευθέως την εδαφική ακεραιότητα, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, αλλά και τις αρμοδιότητες που απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις και αποφάσεις διεθνών οργανισμών. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας παρακολουθεί στενά τις ενέργειες και τη συμπεριφορά της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, μια συμπεριφορά που μας προβληματίζει σοβαρά, όπως άλλωστε προβληματίζει και τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και άλλες χώρες οι οποίες παρακολουθούν τις παράνομες και καταχρηστικές ενέργειες Τουρκίας εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενός δηλαδή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς, η Ελλάδα, στεκόμαστε με απόλυτη προσήλωση στο πλευρό της Κύπρου. Επιδιώκουμε την ειρήνη και σχέσεις καλής γειτονίας, με γνώμονα το σεβασμό των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου. Δεν προκαλούμε, αλλά δεν μας αρέσει και να προκαλούμαστε. Δεν εφησυχάζουμε, αλλά επαγρυπνούμε. Η ψυχραιμία μας και ο προσανατολισμός στην ειρηνική επίλυση των διαφορών μεταξύ κρατών δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως αδυναμία. Πιστεύουμε πως η δημιουργία και η κλιμάκωση των εντάσσεων δεν είναι προς συμφέρον καμίας από τις δύο χώρες, ούτε βέβαια συμβάλλει στην προώθηση της ασφάλειας και συνεργασίας σε μια ήδη αρκετά ταραγμένη ευρύτερη περιοχή. Θα επιθυμούσαμε προφανώς οι σχέσεις μας με την Τουρκία να εισέλθουν σε μια νέα, σε μια άλλη φάση, με τρόπο που να εξασφαλίζεται και όχι να διακινδυνεύεται η σταθερότητα στην περιοχή μας. Τούτο όμως δεν εξαρτάται μόνο από εμάς. Ως Υπουργείο Άμυνας θα επιδιώξουμε τη διατήρηση ενός διάβλου επικοινωνίας με την Τουρκία, κυρίως με την υλοποίηση δραστηριοτήτων στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ελπίζουμε πραγματικά το ίδιο να επιδιώκει η Τουρκία. Αναμένουμε έμπρακτες αποδείξεις για τις προθέσεις της, πλην όμως πολύ φοβούμε ότι μέχρι στιγμής δεν τις έχουμε.